σας φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Κάβαλος και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας πω 5 συν 1 τύπους παπουτσιών που όλοι πρέπει να έχουμε για όλες τις περιστάσεις. Το λάθος που κάνουμε όλοι μας πάρα πολλές φορές είναι ότι παίρνουμε παπούτσια πάρα πολλά που ναι μεν μας αρέσουν και είναι ωραία, αλλά δεν είναι για όλες τις χρήσεις. Έτσι κάποιες φορές έχουμε μια ραφιέρα γεμάτη με παπούτσια, αλλά δεν έχουμε το σωστό το παπούτσι που θέλουμε για τη συγκεκριμένη χρήση εκείνη τη φορά. Πιστεύω ότι με πιάνετε. Καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα σας, στην πολυθρόνα σας, στον καναπέ σας, όπου κάθεστε, και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο και να σας πω τους τύπους παπουτσιών που όλοι πρέπει να έχουμε για όλες τις περιστάσεις. Νούμερο 1 κατηγορία παπουτσιών που όλοι πρέπει να έχουμε είναι το heater. Το heater είναι το παπούτσι το οποίο θα πρέπει να κοστίζει λίγο παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα sneaker μας. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο limited, να είναι λίγο πιο κεντρικό και λίγο πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα στη sneaker κουλτούρα. Το μεγαλύτερο heater το οποίο είχα στη συλλογή μου ήταν το Travis Jordan 1 OG. Απλά το έδωσα γιατί όπως λέει και ο Ghana, it was a cool rack. Τα παπούτσια τα οποία έχω τώρα και βάζω στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα συγκεκριμένα Off-White Nike Zoom Terra 5. Τα πήρα από το SneakerCon στο Λονδίνο και το καλό τους είναι ότι συνδυάζουν το όνομά τους Nike X Off-White με την τιμή των 250 ευρώ. Μπορείς να τα φοράς χωρίς ας πούμε να φοβάσαι πάρα πολύ αν θα τα λερώσεις ή κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχεις ας πούμε ένα παπούτσι το οποίο κοστίζει 1000 ευρώ θέλεις να το προσέχεις, οπότε κάποιες φορές δεν το ευχαριστιέσαι τόσο πολύ. Είχαν τα καρφιά στον πάτο, σιγά σιγά φεύγουν. Δεν πειράζει όμως, μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός του και ταυτόχρονα το κρατάω τόσο πολύ καιρό στη συλλογή μου γιατί είναι από το SneakerCon και είναι ένα λάφυρο από τη συγκεκριμένη εμπειρία. Τα λατρεύω, μου αρέσουν, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και δεν σκοπεύω να τα πουλήσω. Θα τα κρατήσω στη συλλογή μου. Αν τώρα θα με ρωτούσατε ποια άλλα hit sneakers θα σας πρότεινα, τα υπόλοιπα Nike X Off-White, θα σας πρότεινα πάρα πολύ τα designer sneakers παίζουν τον τελευταίο καιρό, τα Balenciaga, τα McQueen, τα Gucci, τα μποτάκια, όλα αυτά. Και αν θέλετε κάτι λίγο πιο οικονομικό, θα σας πήγαινα σε κάτι Nike X Sakai. Αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία του heater, πάμε στη δεύτερη. Στη δεύτερη κατηγορία λοιπόν έχουμε τα beaters. Μπορεί να χρειαζόμαστε πολύ καλά παπούτσια για να πάμε ένα ραντεβού ή για να πάμε σε ένα πολύ καλό event το οποίο μας έχουν καλέσει, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε εύκολα παπούτσια για να τα βάζουμε στο σούπερ μάρκετ, όταν βγαίνουμε να πάρουμε καφέ, στο βιβλιοπωλείο, να μην μας νοιάζουν αν θα λερωθούν, να πηγαίνουν με τα πιο πολλά outfit μας και να τα ευχαριστιόμαστε. Τα συγκεκριμένα παπούτσια συνήθως θα είναι ή ολόμαυρα ή ολόασπρα ή ένα μίξ των δύο χρωμάτων. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιώ δύο ζευγάρια παπουτσιών. Το ένα είναι από την Reebok και το άλλο είναι από την New Balance. Από την New Balance χρησιμοποιώ το 997S, το τελευταίο μοντέλο από τον Jaden Smith, και από την Reebok χρησιμοποιώ αυτό το πανέμορφο και πολύ ευκολοφόρετο Aztrek, το οποίο ήταν ένα vintage μοντέλο το οποίο το ξανακυκλοφόρησαν. Είναι και τα δύο πάρα πολύ άνετα και ταιριάζουν με τα πάντα. Αυτό εντάξει, λίγο με το ροζάκι με χαλάει κάποιες φορές, αλλά το συνδυάζω, δεν έχω πρόβλημα. Και είναι και τα δύο ταυτόχρονα πάρα πολύ οικονομικά sneakers στην κλίμακα των 100 ευρώ. Και η Reebok και η New Balance είναι δύο εταιρείες όπου έχω συνεργαστεί μαζί τους. Στην κατηγορία των beater παπουτσιών, σίγουρα γουστάρω να φορώ μια μάρκα everyday την οποία με υποστηρίζει και ταυτόχρονα την υποστηρίζω και εγώ. Και επειδή ξέρετε ότι ποτέ δεν θα συνεργαστώ με μια μάρκα με την οποία δεν αξίζει, ό,τι σας προτείνω είναι legit και worth, και χαίρομαι πάρα πολλές φορές όταν μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Γιώργο πήρα αυτό το footer που έδειξε σε αυτό το βίντεο, ή Γιώργο αγόρασα το συγκεκριμένο sneaker από το άλλο βίντεο και ήταν φωτιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μηνύματα. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία είναι πολύ γαμάτο να κάνω βίντεο με 15 κάμερες. Πολύ ωραίο. Στην τρίτη κατηγορία δεν έχουμε ένα sneaker ούτε κάποιο παπούτσι, αλλά έχουμε σαγιονάρες. Εάν στη ζωή μου έχω κάνει μία μεγάλη σπατάλη σε ρούχα η οποία τελικά να άξιζε full, είναι αυτές εδώ οι κολοπαντώνες, ρε φίλε. Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν, ξέρω ότι δεν αρέσουν σε κανένα, αλλά εγώ τις λατρεύω. Σας αρέσουν? Nice.
Γενικά τις αγιονάρες τις αγοράζουμε πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό ζευγάρι για όλο το χρόνο, γιατί εκτός από την παραλία θα θες να τις φοράς μέσα στο σπίτι, θα θες ας πούμε να τη βάλεις να πεταχτείς στο περίπτερο, στο σούπερ μάρκετ, να πεταχτείς ας πούμε στο φίλο σου 12 ώρα το βράδυ να αράξετε. Θα τις θες ρε παιδί μου για να είναι έτσι εύκολες. Είναι άσχημο να έχεις μια κακή σαγιονάρα για αυτές τις περιπτώσεις. Οι συγκεκριμένες παντόφλες είναι από την εταιρεία Suicoke, η οποία είναι ιαπωνική και κοστίζουν 220 ευρώ. Είναι από τις καλύτερες παντόφλες στον κόσμο. Αναρωτιόμουν γιατί κάνουν τόσο πολύ, αλλά όσο τις φοράω, τόσο πιστεύω ότι δεν θα ξαναφορέσω παντόφλες από άλλη μάρκα σε αυτό το στυλ. Και επίσης τις συγκεκριμένες μπορείς να τις βάλεις άνετα και να βγεις έξω να πας για καφέ. Δεν είναι μια απλή σαγιονάρα. Είναι πάρα πολύ μαλακές. Είναι μέσα υφασμάτινες. Ο πάτος τους είναι πάρα πολύ ανατομικός. Και για το καλοκαίρι έχω αυτές εδώ από την Κάπα. Κόστιζαν 20 ευρώ. Και ναι, αυτές τις φοράω ας πούμε στην παραλία. Δεν με νοιάζει η κατάστασή τους. Απλά φαίνεται σίγουρα η διαφορά στα flip-flops όταν κάνουν 220 ευρώ και όταν κάνουν 20 ευρώ. Παρόμοια flip-flops σαν αυτά, τα οποία να φοριούνται λίγο πιο εύκολα, είναι τα Gucci Web flip-flops. Και γενικά αξίζει να επενδύσετε χρήματα σε τέτοια πράγματα, γιατί θα τα φοράτε συχνά και μες στο σπίτι όλη μέρα, αλλά και θα σας χρησιμεύσουν όταν θέλετε να κάνετε μια γρήγορη δουλειά. Πάμε στην τέταρτη κατηγορία. Στην τέταρτη λοιπόν κατηγορία έχουμε τα Jordan 1. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί κατηγορία Jordan 1? Γιατί είναι μια κατηγορία από μόνα τους. Είναι ποτάκι όσο πρέπει και όσο άνετο πρέπει να είναι. Οπότε σίγουρα για όλο το χειμώνα είναι το νούμερο ένα παπούτσι που πρέπει να έχουμε. Και ταυτόχρονα είναι, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά παπούτσια για τη sneaker κουλτούρα. Προσοχή μεγάλη! Αυτά τα οποία σας προτείνω σαν Jordan 1 είναι τα OG High μόνο. Υπάρχουν και τα mid. Αν θέλετε να είστε mid, δεν υπάρχει θέμα, απλά εγώ ή όσοι με βλέπουν θα είναι OG High, okay. Για τα low θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ξέρω ότι είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα Jordan 1, γιατί πραγματικά όλα γίνονται sold out και κανένα δεν μένει στα ράφια. Απλά και η Jordan πλέον βγάζει Jordan 1, βγάζει καινούργια colorways και παλιά, δηλαδή συνήθως κάθε ένα μήνα γίνεται ένα drop. Αυτό το οποίο θα σας πρότεινα είναι να βρείτε, και ειδικά όσοι είστε Αθήνα Θεσσαλονίκη, τα μαγαζιά όπου τα φέρνουν, και 2-3 μέρες πριν γίνει το drop να πάτε να τους ρωτήσετε, και τη μέρα που είναι το drop να πάτε από νωρίς και να πάρετε ένα, αξίζουν. Υπάρχουν πολύ καλά colorways σε πολύ καλές τιμές, τα οποία δεν έχουν πολύ resell, δηλαδή στα 150 με 200 ευρώ κυμαίνονται και τα Crimson Tint και τα Gym Red, και σήμερα νομίζω βγήκαν κάποια τα οποία είναι έτσι πάλι ένα άσπρο μαύρο κόκκινο colorway. Τα συγκεκριμένα είναι τα Yellow Ochre, τα οποία είναι ένα pack, και το συγκεκριμένο επειδή δεν υπάρχουν πολλά κίτρινα κάνει στο StockX 420 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή το έχω βαρεθεί, το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές, θέλω να πάρω κάποιο καινούριο Jordan 1, έτσι κάτι λίγο πιο limited. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι νούμερο 43, θα το βάλω στο Cloudplug, το resell page μου, 100% legit hypebeast streetwear stuff. Πηγαίνετε να κάνετε ένα follow και περιμένετε τον drop τους. Αυτά για αυτή την κατηγορία. Πάμε στην προτελευταία, την οποία δεν θα την πιστεύετε. Θα γελάσετε πάρα πολύ, αλλά θα το χρειαστείτε κι εσείς. Θα δείτε ότι θα το χρειαστείτε. Ούτε εγώ πίστευα ότι θα είχα πάρει ποτέ τέτοιο παπούτσι, μέχρι που ήρθε και μου χτύπησε μόνο του την πόρτα. Αυτά λοιπόν, μη γελάσετε σας παρακαλώ, είναι τα Oxfords. Δεν με έχετε ποτέ δει να τα φοράω, πολύ πιθανό να μην με δείτε. Απλά χρειάζονται, γιατί θα τύχει να πάτε κάπου καλά, σε μια δεξίωση, σε ένα γάμο, να παντρευτεί κάποιος δικό σας. Θα τύχει να βάλετε ένα κουστούμι και με τι θα το συνδυάσετε. Αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να έχετε όλο το set. Θα σας πω το αληθινό story. Εγώ, αν με ξέρετε, ποτέ δεν θα αγοράσω κάποιο ρούχο, παπούτσι, οτιδήποτε, το οποίο δεν κρατάει την αξία του ή δεν έχει μεταπολιτική αξία. Και 10 ευρώ άσπρο t-shirt, για παράδειγμα, να πάρω από το Zara, ξέρω ρε παιδί μου ότι στο Cloudplug μπορώ να το βάλω σε μια τιμή όπου να πάρω κάποια λεφτά πίσω. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ με αυτά τα παπούτσια. Οπότε τι έγινε? Εμείς είχαμε σαν οικογένεια ένα γάμο. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πήγαινα να έδινα λεφτά για αυτά τα παπούτσια.
Οπότε περνούσε καιρός και με ρωτούσε ο πατέρας μου: Γιώργο, πήγες να πάρεις πολιτικά παπούτσια? Απάντηση: δεν έπαιρνε. Και μία εβδομάδα πριν γίνει το event, μου λέει: Γιώργο, επειδή ξέρω ότι δεν θα πας ποτέ να πάρεις, πάρε παιδί μου 100 ευρώ και πήγαινε εκεί, πάρε πολιτικά παπούτσια. Οπότε για πρώτη φορά στο κανάλι μου σας δείχνω κάτι, ένα pick-up, το οποίο δεν το έχω πληρώσει εγώ και μου το πήραν οι γονείς μου. Το συγκεκριμένο είναι Oxford και έκανε 70 ευρώ. Αν τώρα σας αρέσει αυτό έτσι το hipster steel και θα σας άρεσε να το φοράτε με ένα jean και ένα πουκάμισο, πολλές φορές βλέπω όταν ας πούμε θα κατέβω στο κέντρο και τέτοιο στυλ, δεν μου αρέσει, αλλά το βλέπω και το σέβομαι. Αν θέλετε τέτοια παπούτσια, μπορείτε να βρείτε με πολύ λίγα χρήματα στο ASOS και μπορεί να βρείτε και με πολύ λίγα χρήματα στα μαγαζιά της γειτονιάς σας με τέτοια παπούτσια, όπου πραγματικά δεν φαίνεται ότι έχουν. Οπότε αυτή ήταν η πέμπτη κατηγορία. Love it or hate it. Εγώ πάντως δεν τα έχω ξαναφορέσει, τα έχω βάλει για μία φορά, αλλά ξέρω ότι όταν χρειαστούν θα είναι εκεί στην άκρη της μπλάπας μου και θα τα έχω. Και στην τελευταία κατηγορία, φίλοι μου, έχουμε τα gym shoes, όχι τα gym shoes, αλλά τα παπούτσια για γυμναστήριο. Θα σας πω την αλήθεια. Παλιά συνήθιζα να πηγαίνω στο γυμναστήριο με πρόχειρα ρούχα, με ταλαιπωρημένα sneakers, με τα παλιά μου sneakers, διότι είναι πολύ λογικό, ναι, στο γυμναστήριο τα ρούχα υδρώνουμε, χαλάνε. Αλλά παιδιά δεν είναι έτσι. Πρέπει να σκάμε στο gym όσο fresh σκάμε και σε ένα ραντεβού. Διότι στο gym, πρώτον, το καλό με αυτό είναι ότι όταν έχουμε ένα outfit, δηλαδή νιώθουμε ότι είμαστε άνετοι στο συγκεκριμένο outfit, αυτό βγαίνει και στην προπόνησή μας. Και κάντε το, θα δείτε ότι ισχύει πάρα πολύ η απόδοση στο γυμναστήριο αν πας με ένα καλύτερο outfit και γυμναστής. Και επίσης το γυμναστήριο είναι έτσι μια φωλιά όπου είμαστε εκτεθειμένοι από βλέμματα κυρίως γυναικών. Και δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει το γκομενάκι με το κολάν, με την κολάρα, με το Nike το μπουστάκι να... και εσύ να είσαι τώρα με τα βρώμικα sneakers. Καλά τα λέω. Σαν gym sneaker έχω το συγκεκριμένο, το οποίο μου το έστειλε η Reebok και είναι ένα πάρα πολύ limited sneaker. Λέγεται Zig Kinetica Concept Type. Δεν έχει κούτα παπουτσιών, ήρθε μέσα σε σακούλα. Το retail του είναι 180 ευρώ. Είναι collab της Reebok με ένα πάρα πολύ γνωστό σχεδιαστή. Και είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι ναι μεν αθλητικά, γιατί αν δείτε τον πάτο του, σας το πούμε, είναι full για τρέξιμο, αλλά απ' την άλλη τα υλικά τους και ο τρόπος με τον οποίο τα έχουν σχεδιάσει και το τι έχουν βάλει πάνω στο sneaker το κάνει ταυτόχρονα ένα lifestyle παπούτσι. Αποτελείται από πάρα πολλά διαφορετικά υλικά. Έχουμε suede, έχουμε δικτάκι, είναι διάφανο μέσα, ο πάτος είναι 2 με 3 χρώματα και έχει και αυτή εδώ την τσακπινιά για να ρυθμίζετε το πόσο κλειστό θέλετε να είναι το sneaker, το οποίο μου κάνει πάρα πολύ σε όλο το στυλ της Alix, το οποίο είναι ένα high fashion brand όπου έχουμε δει να κάνει τέτοια στα sneakers, να βάζει περίεργους πάτους, να βάζει αξεσουάρ όπως αυτά. Και μου αρέσει πάρα πολύ καλή ποιότητα, δικαιολογώ σίγουρα τα χρήματα τα οποία κάνει το retail του. Αν το πιάσετε κι εσείς θα δείτε το πόσο στιβαρό είναι και το πόσο καλής ποιότητας είναι και διαφέρει από τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Reebok Greece όπου μου το έστειλε και θα είναι ο κολλητός μου στο γυμναστήριο. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να συμφωνείτε με τους 5 συν 1 τύπους παπουτσιών όπου σας έδειξα. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες παπουτσιών όπου έπρεπε να βάλω στο βίντεο και δεν έβαλα, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να μου τα γράψετε κάτω στα σχόλια, να ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα και απαντάω στα περισσότερα. Οι πρώτοι 20 που θα κάνετε σχόλιο θα σας κάνω καρδούλα. Γράψτε μου στα σχόλια το αγαπημένο σας sneaker για αυτό το βίντεο. Ήμουν ο Γιώργος Χάβαλος. Σας ευχαριστώ όλους που κάτσατε μέχρι το τέλος. Κάντε ένα like στο βίντεο για να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Follow στο Instagram για να έχετε fit pics και unboxings από όλα τα sneakers όπου βλέπετε στο κανάλι μου πρώτη. Και εννοείται subscribe στο κανάλι μου για να μεγαλώσει η ομάδα μας και να πάμε στους 60 και στους 70 και στους 100.000 συνδρομητές. Σας ευχαριστώ όλους που κάτσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.